Και από την Πάτρα στο Βόλο, εκεί φαίνεται ότι ένας μαθητής γυμνασίου λιποθύμησε, αφού πρώτα έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η είδηση αυτή βεβαίως προκαλεί έντονη ανησυχία. Ο Άρης Κουτσιούκης θα μας πει περισσότερα. Έχουμε ήδη έρευνα σε εξέλιξη σχετικά, Άρη. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται η ένορκη διοικητική εξέταση που διατάχθηκε από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βόλου για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας μαθητής της τρίτης γυμνασίου έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Όπως είναι γνωστό, ο νεαρός κατά τη διάρκεια του μαθήματος αισθάνθηκε αδιαθεσία, οδηγήθηκε στην τουαλέτα συνοδεία καθηγητή και στη συνέχεια φαίνεται ότι έχασε τις αισθήσεις του. Να πούμε πως κλήθηκε η μητέρα του, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε μάλιστα και στις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, όπου και προέκυψε ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Βεβαίως το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό τόσο στους μαθητές και τους γονείς τους, στις οικογένειες, αλλά όσο και στους καθηγητές στην περιοχή. Να πούμε πως φαίνεται ότι το πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, ακόμη και από χρήστες πολύ νεαρής ηλικίας, εδώ μιλάμε για μαθητές γυμνασίου, φαίνεται ότι είναι έντονο και το συμβάν το συγκεκριμένο φαίνεται πως είναι χαρακτηριστικό. Έτσι είναι. Δυστυχώς λέγαμε και τα πορίσματα έρευνας που δείχνουν ότι στη χώρα μας τα παιδιά μπορεί ακόμη και από τα 13 να έρχονται σε επαφή με ναρκωτικές ουσίες. Σας είμαστε όλοι προσεκτικοί. Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Κουτσιούκη.